Να ρωτήσω κάτι. Δεν προσβάλλετε. Εσείς που είστε έξω, πώς έκανε. Οι εκδοχές ήταν πολλές. Και στην Χαβάη. Είμαι μαζί τους, είναι αξιόλογοι. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα κατά 3 λεπτά, γιατί θα περάσουμε ως ον ούπος την Παρασκευή. Θα ξημερώσει 14 Απριλίου. Είμαστε πάντοτε στα 1995. Το ημερολόγιο λέει πως σήμερα, Παρασκευή, γιορτάζει ο Αρίσταρχος. Και η Ανατολή είναι 6 λεπτά πριν από τις 6. Δυστυχώς δεν έχει ανατύλει στον ορίζοντα των φιλάθλων. Αν κρίνουμε από τα επεισόδια που γίνονται αυτή τη στιγμή στον Πειραιά και από το γεγονός ότι έχουμε και εκδηλώσεις υπέρ της Ρεάλ από παοξίδες κάτω από το Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, με την οποία και θα συνδεθούμε στην διάρκεια του εδώ και τώρα, τότε αναρωτιέμαι αν μπορεί κανείς να εκτοξεύει το ερωτηματικό «Φαντάρε που πας». Δανείζομαι τον τίτλο του Χρήστου Μπλέτα από την στήλη του στην Ελευθεροτυπία, γιατί σήμερα έγιναν πολλά και σημαντικά για τους στρατευμένους άνδρες της πατρίδας. Και έγιναν στη Βουλή. Έτσι, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε στο στούντιο. Καλεσμένος ο κύριος Μανώλης Μπεντενιώτης, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ή Εθνικής Αμήνης. Καμιά φορά το λέμε και καθαρεβουσιάνικα, το έχουμε συνηθίσει. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Φούσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τα Ιωάννινα. Μιλήσατε στη Βουλή σήμερα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Καλώς ήρθατε. Περιμένουμε τον κύριο Αναστάσιο Νικόπουλο, βουλευτή της Πολιτικής Άνοιξης, εξαιτίας των επεισοδίων, πιθανόν να έχει πέσει σε προβλήματα κυκλοφοριακά. Ο κύριος Αντώνης Κυλάκος, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος από τη Λάρισα. Εισηγητής δεν ήσασταν σήμερα στη Βουλή? Και η μεγάλη βοήθεια απόψε για την εκπομπή, ο Χρήστος Ομπλέτας, δημοσιογράφος. Παλεύετε πολύ με τις... Και ψαρωμένος φαντάρος τώρα απέναντι σε... Και ψαρωμένος φαντάρος απέναντι σε όλους τους προσκεκλημένους. Ωστόσο, ο Δημήτρης Τάκης έχει μια σύντομη ματιά στην ειδησιογραφία και θα είμαστε εδώ, περιμένοντας και τον κύριο Νικόπουλο, να κουβεντιάσουμε πολύ σημαντικά ένστολα απόψε. Πάντως σε όλα τα τάγματα και σε όλα τα στρατόπεδα, επειδή έχω υπηρετήσει, η στήλη του Χρήστου διαβαζόταν πρώτη. Ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε αυτό που όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ φοβούνται να μιλήσουν δημόσια, δηλαδή την μεταανδρεϊκή εποχή, αναφέρθηκε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, μιλώντας προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τους βουλευτές του κόμματός του. Και τόνισε ότι αυτή δεν συνδέεται με τη μεταπασόκ εποχή, την οποία, όπως είπε, ονειρεύονται ορισμένοι. Αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο να εννοηθεί ότι ο ίδιος θα εγγυηθεί την ομαλή διαδοχή στο κόμμα που ίδρυσε όταν ήρθε εκείνη η ώρα. Ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι δεν θέλει φημωμένα τα στελέχη του, κατήγγειλε όμως την ύπαρξη οργανωμένων ομάδων. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός αποχώρησε για να πάει στη συνάντηση της παρευξήνιας συνεργασίας και δεν άκουσε την κριτική, χλιαρή πάντως των στελεχών του. Το σίγουρο είναι ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ακούει το όνομα Λεωνίδας Κύρκος και θυμάται τα γεγονότα του 1989. Έτσι, όταν το ρώτησαν για την πρόταση του παλέμαχου ηγέτη της αριστεράς να λειτουργήσουν σαν νέο ομοσπονδιακό κόμμα το ΠΑΣΟΚ και ο Συνασπισμός, ο κ. Παπανδρέου έδειξε την αποστροφή του. Ούτε την είδα, ούτε ξέρω τι σημαίνει ομοσπονδία κομμάτων, είπε χαρακτηριστικά. Στο Intercontinental όμως, εκτός από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώθηκαν και οι ιδιοκτήτες των κουλοχέριδων έξω από το ξενοδοχείο αυτή, ζητώντας την επαναλειτουργία των παιχνιδιών τους. Πιο πριν, η πορεία τους στο κέντρο της Αθήνας τέντωσε τα νεύρα χιλιάδων Αθηναίων που αναγκάστηκαν να μείνουν καθυλωμένοι στα αυτοκίνητά τους επί ώρες στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Τεντωμένα όμως φαίνεται πως ήταν και τα νεύρα του Μιχάλη Νηστικάκη, αφού η ανάκριση άρχισε να γίνεται τρόπο ζωής για εκείνον. Έτσι βλέπει παντού αιμοδιψείς βρικόλακες. Προσερχόμενος στο ανακριτικό γραφείο για να απολογηθεί για υποθέσεις τρομοκρατίας και εμπορίας όπλων, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά των δημοσιογράφων και των εκδοτών, για τους οποίους είπε ότι του ρουφάνε το αίμα. Τα κυκλώματα πάντως συνεχίζουν να λειτουργούν ανεξέλεκτα στις ελληνικές φυλακές. Με 500.000 δραχμές ο Έλληνας κλάιν των τραπεζών βρέθηκε αποφυλακισμένος. Τώρα ο Άριος Πάγος προσπαθεί με δικαστική έρευνα να εντοπίσει τους υπεύθυνους της αποφυλάκησης του σεσημασμένου για 15 ληστείες Σπύρου Ζολώτα, ενώ εκείνος ίσως σχεδιάζει την επόμενη ληστεία του. Στη δίκη πάντως των μαχαιροβγαλτών εναντίον των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ είχαμε ισοπαλία 1-1. Τον Μανώλη Θεοδωράκη, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθεξη 15 χρόνων, δεν μπόρεσαν να τον σώσουν ούτε ο Αριστοτέλης, ούτε ο αντικουμονιστής Θεός, που όπως είπε τον έσπρωξε στην εξέδρα.
Αντίθετα, ο Ευάγγελος Ράδος αθώθηκε, ίσως επειδή έπεισε τους δικαστές ότι ανέβηκε στην εξέδρα όπου μιλούσαν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ από περιέργεια. Το βέβαιο είναι ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος παράγει έργο. Μετά το κλείσιμο του κέντρου της Αθήνας ακολούθησαν νέες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων. Συνεργεία του Υπουργείου κατεδάφισαν χθες τρεις αυθαίρετες πληθόκτιστες κατασκευές στην Κήτη του Κηφισού, ενώ τις προσεχείς εβδομάδες αναμένεται να κατεδαφιστούν ακόμη 70 αυθαίρετα κατά μήκος του ποταμού. Δεύτερος και τρίτος βγήκαν τελικά στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός Πειραιός και ο Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν στη Σαραγώσα από την ιστορική ομάδα της Ισπανίας Ρεάλ Μαδρίτης με 73-61. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός στο μικρό τελικό επικράτησε της Γαλλικής Λιμός με 91-77. Πάντως, 250 Έλληνες δεν είδαν χθες τις ομάδες τους να αγωνίζονται, καθώς συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στην πόλη το Ραγκώτα ύστερα από επεισόδια με μαχαίρια, ξύλα και αλυσίδες μεταξύ οπαδών των δύο ελληνικών ομάδων. Ας πρόσεχαν, δυστυχώς είχαμε επεισόδια και απόψε στον Πειραιά, όπου οπαδοί του Ολυμπιακού καίνε το Δημαρχείο και βάζουν φωτιά στους δρόμους. Για την ήττα δεν φταίει βέβαια ούτε ο Πειραιάς, ούτε πολύ περισσότερο του Δημαρχείου. Το Δημαρχείο. Να ολοκληρώσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Το δελτίο καιρού προσφέρουν τα ελαστικά Τόγιο. Τώρα η οδήγηση γίνεται παιχνίδι με ελαστικά Τόγιο. Σε επαφή με τον δρόμο. Άστατος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναλυτικότερα. Στα βόρεια προβλέπεται άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αρχικά σχεδόν έθριος καιρός, αλλά το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει κατά τόπους και δεν αποκλείεται να σημειωθούν σποραδικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 3 έως 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 7 έως 17 και στα νησιά από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική αρχικά προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός, το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με πιθανότητα βροχής προβλέπεται για την Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού προσέφεραν τα ελαστικά Τόγιο. Τώρα η οδήγηση γίνεται παιχνίδι με ελαστικά Τόγιο. Γιατί παίρνουν στροφές. Πατάνε γερά. Αντέχουν. Κολλάνε στον δρόμο. Αισθάνονται. Προσέχουν. Ελαστικά Τόγιο. Σε επαφή με τον δρόμο. Εδώ και τώρα λοιπόν αλλάξανε πολλά πράγματα στην στρατιωτική δικαιοσύνη, ίσως να αλλάζουν και στη ζωή μεγάλης μερίδας των πολιτών μας. Θα έλεγα όλων των ανδρών που υπηρετούν την θητεία τους. Αλλά να πάμε για λίγο, δυστυχώς, εν αναμονή και του κυρίου Νικόπουλου, στο Πασαλιμάνι. Φαίνεται ότι εκεί τα επεισόδια επεκτείνονται. Καλημέρα Λιάνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ο Μιχάλης Ογρυπιώτης είναι στην... Ναι, Λιάνα... Μιχάλη, σε ακούμε, ελπίζω να μην διακινδυνεύεις το παραμικρό. Όχι, δεν διακινδυνεύουμε καθόλου εδώ πέρα που είμαστε, βρισκόμαστε στην ταράτσα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ακριβώς πάνω από την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Αυτά που βλέπετε μέχρι αυτή τη στιγμή, τα ΜΑΤ έχουν συγκεντρωθεί μια ομάδα νεαρών στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Βασιλέως Γεωργίου, οι οποίες πετάνε συνεχώς κάποια καπνογόνα έναντι των ΜΑΤ. Να σας πούμε ότι πριν από λίγο η ομάδα βρισκόταν ακριβώς κάτω από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και τα ΜΑΤ από την αντίθετη μεριά, δηλαδή στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Βασιλέως Γεωργίου, όπου από εκεί έκαναν δύο επελάσεις εναντίον των συγκεντρωμένων νεαρών και τους απόθεσαν προς τα πίσω, δηλαδή προς τη Μαρίνα Ζέας. Μιχάλη μου, για πόσους νεαρούς μιλάμε? Μιλάμε για παραπάνω από 200 νεαρά άτομα τα οποία είναι συγκεντρωμένα και οι περισσότεροι βέβαια είναι φανατικοί οπαδοί του Ολυμπιακού. Να πούμε ακριβώς ότι κατά την επέλαση των ΜΑΤ οι νεαροί ξεκίνηκαν στα στενά του Πειραιά, όπου ξεκίνησε ένας καλυφθοπόλεμος. Δεν ξέρουμε αν έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις μέχρι αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να δείτε ότι έχουν ανάψει κάποιες φωτιές. Αυτό που έχουμε να σημειώσουμε είναι ότι η συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Σωτήρος, κατά την έναρξη των επεισοδίων, πήρε φωτιά κάποιο μαγαζί γωνιακό και η οποία πετάχθηκε στον πρώτο όροφο της νομαρχίας Πειραιά, αλλά ευτυχώς κατασβέστηκε γρήγορα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι βρίσκεται ένα πυροσβεστικό όχημα, μία κλούβα της αστυνομίας, καθώς και πάρα πολλά ΜΑΤ τα οποία έχουν εξεχηθεί στα στενά. Αυτή τη στιγμή έχουν διαλυθεί οι νεαροί από την οδό Βασιλέως Γεωργίου και έχουν συγκεντρωθεί από την αντίθετη μεριά από ό,τι βλέπουμε. Έχουν συγκεντρωθεί από τη μεριά προς τη Μαρίνα Ζέας, έξω ακριβώς από το κατάστημα του, από το σούπερ μάρκετ του Μαρινόπουλου. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι νεαροί έρχονται συνεχώς από τη μία και από την άλλη πλευρά. Περικυκλώνουν κατά κάποιο τρόπο τα ΜΑΤ.
Βλέπετε αυτή τη στιγμή τους νεαρούς οι οποίοι επιτίθονται από την αντίθετη μεριά και τα μάτια έχουν βρεθεί ακριβώς από την άλλη. Μα είναι απίστευτο να έχει τελειώσει ένας αγώνας, Μιχάλη, και να είσαι ως πολεμικός ανταποκριτής από το κέντρο του Πειραιά, μεταδίδοντας με τοπικές συγκρούσεις οπαδών του Ολυμπιακού με τα ΜΑΤ, με ζημιές μέσα στον Πειραιά, για έναν λόγο που τουλάχιστον σε πρώτη φάση είχε παράλογος. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν βρίσκω ίχνος λογικής σε αυτές τις εκδηλώσεις. Σε πρώτη γραμμή, καθώς σε όλους τους κάδους των απορριμμάτων έχουν πιάσει περισσότερη φωτιά, έχει καταστραφεί ένα αυτοκίνητο, το οποίο από όσο μπορούμε να δούμε πάνω είναι της νομαρχίας. Και τώρα οι νεαροί βλέπετε ότι συνεχώς επιτίθονται, δεν λένε να το βάλουν κάτω κυριολεκτικά. Πού ήταν συγκεντρωμένα αυτά τα παιδιά, Μιχάλη μου? Σε καφετέριες της Πατουπασαλιμανιού. Ακριβώς. Να πούμε ότι το πλήθος των νεαρών και γενικά των φιλάθλων του Ολυμπιακού ήταν συγκεντρωμένο στην πλατεία Κοραή, όπου περίμενα με ανυπομονησία να δουν το μάτς από τη μία γιγαντιοθόνη την οποία είχε υποσχεθεί ο Δήμαρχος ότι θα τοποθετούσε στην πλατεία, η οποία τελικά δεν τοποθετήθηκε. Αντίθετα, η γιγαντιοθόνη τοποθετήθηκε μια τηλεόραση σαν και αυτή που έχουμε στα σπίτια μας, με αποτέλεσμα να εκνευριστούν οι περισσότεροι από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Μπορούμε να πούμε ότι και αυτή ήταν ίσως η έναρξη των επεισοδίων, αφού από ό,τι είδαμε και κατά τη διάρκεια του αγώνα, μερικά από την επεισόδια σημειώθηκαν και στην πλατεία Κοραή. Μετά κατέβηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, κατέβηκαν στη Γρηγορίου Λαμπράκη και λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του μεγάλου τελικού άρχισαν τα επεισόδια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μαζεύουν κάποια αντικείμενα, πέτρες και οτιδήποτε μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να εναντίον των ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ πάλι συγκεντρώθηκαν στην οδό Σωτήρου, στην Γρηγορίου Λαμπράκη από την αντίθετη μεριά. Δεν το βλέπετε εσείς. Η κάμερα είναι προς τη Μαρίνα Ζέας και τα οποία οργανώνονται πάλι ίσως για μια ενδεχόμενη νέα επίθεση. Αυτό που να πούμε ότι οι καταστροφές είναι αρκετά μεγάλες, έχουν καταστραφεί αρκετά τζάμια και βιτρίνες μαγαζιών, ενώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Τα επεισόδια μάλλον θα κρατήσουν για αρκετές ώρες ακόμη. Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε κάτι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη Γρυπιώτη. Φαντάζομαι θα μείνεις λίγο εκεί. Ευτυχώς που βρίσκεσαι σε ταράτσα. Θα ήταν κρίμα και άδικο να ταλαιπωρηθείς και τουλάχιστον να εισπνέεις και όλα αυτά τα δακρυγόνα και τα καπνογόνα στην προσπάθεια να μας μεταδώσεις ένα πολεμικό μέτωπο που από τη Σαραγώσα μεταφέρθηκε στο κέντρο του Πειραιά. Πληρώνουν οι άνθρωποι τις ζημιές, πληρώνει το Δημαρχείο τις ζημιές, πληρώνουν οι ανάστατοι κάτοικοι και όσοι δοκιμάσουν να περάσουν από αυτούς τους δρόμους. Δεν το καταλαβαίνω, κυρίες και κύριοι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιοριστούμε απλά στην μετάδοση. Ας έρθουμε γρήγορα μέσα στο στούντιο, γιατί μένω να με πιάνει μια. Δεν ξέρω, κύριε Πεντανιώτη, φαντάζομαι και όλους σας, μια περίεργη μελαγχολία με όλα αυτά τα επεισόδια. Δεν ξέρω. Το βρήκα τόσο σημαντικό να είναι δύο ελληνικές ομάδες από τις τέσσερις καλύτερες της Ευρώπης και να παίζουν έξω. Να έχουν παίξει μεταξύ τους. Ήταν τιμητικό. Δεν ακούστηκαν βρώμικα συνθήματα. Μια χαρά πήγε ο αγώνας που τον φοβόντουσαν όλοι, ίσως από πλευράς επεισοδίων. Και σήμερα χάνουμε από τη Ριάλ και ερχόμαστε και με το δικό μας σπίτι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εσείς και καταλαβαίνετε. Και να κερδίζαμε πάντως, πολύ πιθανό να το καίγαμε. Τι λέτε? Και να κερδίζαμε, λέω, πολύ πιθανό να το καίγαμε. Χρήστο μου, το πιθανότερο. Δεν... Εγώ στη διαδρομή από τον Πειραιά για το Sky, στις 11:30 περίπου, περνώντας από την ΖΕΑ, δεν είδα αυτά τα πράγματα. Και μπορώ να πω ότι αυτά δημιουργήθηκαν από εκεί και μετά. Μετά τα τελευταία λεφτά του αγώνα, και ίσως να μην είναι και από παδούς του Ολυμπιακού. Να το δούμε κι αυτό. Να το σκεφτούμε κι αυτό. Ξέρετε ποιο είναι το παράξενο? Έχουμε διαμαρτυρίες από πολλούς Πειραιώτες τηλεθεατές που βλέπουν Sky και είδαν όλα αυτά τα γεγονότα, λέγοντας ότι έχει ένα μερίδιο ευθύνης ο Δήμος, γιατί τα ίδια επεισόδια είχαν γίνει και πέρσι, μετά την απόφαση του Δήμου να βάλει μια γιγαντοοθόνη στην πλατεία. Και έβαλε και φέτος. Παρόλο που πέρσι έγιναν τα επεισόδια, με την έννοια ότι συγκεντρώνει σαν τις μύγες στο γάλα. Φυσικό είναι. Είναι ωραίο να βλέπεις τον αγώνα με παρέα και να έχεις την αίσθηση του ζωντανού. Υπάρχει και αυτός ο αυθορμητισμός και είχε σημειοστολίσει και όλη την πόλη με κόκκινα σημαίακια. Όλα αυτά ωραία είναι, ακούγονται βέβαια, αλλά ξύνουνε. Τι με κοιτάτε, κύριε Φούσα, ξύνουνε. Κακά τα ψέματα. Φαίνεται ότι υπήρχε μια ελπίδα ή μια αισιοδοξία πως θα κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Μα πάλι θα και εγώ τον επηρεάζει. Αλλά... Έχει δίκιο ο Χρήστος ο Μπλέτας που το λέει αυτό. Δεν αποκλείεται. Αλλά παρεγνώρισαν τον παράγοντα έδρα, φαίνεται, και τον ενθουσιασμό των εκεί Ισπανών που πάντοτε επηρεάζει η έδρα και βέβαια. Το γεγονός ότι δύο ομάδες, όπως και εσείς είπατε, έχουν τη δεύτερη και τρίτη θέση. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, από τους ηθημένους είμαι. Δηλαδή σήμερα κέρδισα τη Λιμόζα. Νομίζω πως το θέμα βασικά είναι εθνική. Θα είστε χαρούμενοι όμως αν το κύπελο έφτανε στον Πειραιά. Απολύτως, και το δήλωσε κατηγορηματικά. Δεν ανήκω σε αυτούς τους στραβούς που θα λέγανε τώρα το πατήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Ρεάλ. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή. Πάντως το θέμα είναι εθνικό βασικά και νομίζω ήταν μια μεγάλη προβολή της πατρίδας μας, έστω και που είμαστε δεύτεροι, αφού και πέρσι και φέτο
φτάσαμε στο εξωτερικό. Ξέρετε τι με πειράζει, νομίζω ότι άμα αυτές οι εικόνες πάνε στο εξωτερικό, μοιάζουν με κουταμάρα. Ναι, νομίζω πρέπει. Με ενοχλεί δηλαδή η ρετσινιά του ανόητου. Είναι ρετσινιά χαζούνα και στην πόλη σου. Εγώ, κυρία Κανέλη, αισθάνομαι την ανάγκη να καταδικάσω αυτές τις συμπεριφορές. Όχι, δεν τις καταδικάσεις. Δεν θα τις καταδικάσω. Δεν γίνεται τίποτα με τις καταδικάσεις. Και επίσης να καταδικάσω αυτό που έμαθα ότι συνελήφθησαν περίπου 250 άνθρωποι εκεί εν όψη, διότι φοβήθηκαν μήπως δημιουργήσουμε προβλήματα. Και να ευχηθώ όμως να μην επαναληφθούν άλλη φορά αυτά. Κάντε οικονομίες στις καταδίκες, γιατί σε λίγο θα σας πάω στο Λευκό Πύργο. Η τηλεόραση, ξέρετε, κατάργησε σύνορα. Και στο Λευκό Πύργο έχουν συγκεντρωθεί παοκτζίδες, λέει, και πανηγυρίζουν την νίκη της Ρεάλ επί του Ολυμπιακού. Το είπα εγώ ότι δεν είναι. Κύριε Σκυλάκο, πιο κοντά όταν τα βλέπετε αυτά και τα ακούτε. Είναι ξανά επιτάπητο στο μεγάλο πρόβλημα πώς ένα τμήμα της νεολαίας που είναι κοντά σε αυτές τις ομάδες το μεταχειρίζονται και το φανατίζουν και κάποιες εφημερίδες, κυρίως αθλητικές, όχι όλες, και κάποιοι παράγοντες. Είναι σοβαρό το ζήτημα και θα έπρεπε κάποτε να το ολόκληρη εκπομπή να αφιερώσουμε. Έχετε δίκιο. Απλώς δεν μπορούσα να το αφήσω. Σχολιάστο, γιατί θα περάσουμε στα στρατευμένα νιάτα και έχω την εντύπωση. Και με αυτή την έννοια πρέπει να μας στεναχωρεί, όχι το αυτό καθ' αυτό το γεγονός το σημερινό. Είναι ευρύτερο πρόβλημα, θα το έχουμε και αύριο, θα το έχουμε και μεθαύριο και μπορεί να ξεφεύγει κάθε τόσο από κάποια όρια τα οποία είναι επιτρεπτά αυτές οι εκδηλώσεις, είτε πανηγυρισμών είτε στεναχωρίας. Κύριε Πεντανιώτη. Τι κάνατε σήμερα στη Βουλή, τι κουβεντιάσατε και τι ψηφίσατε? Σήμερα... Και σας ρωτάει μια γυναίκα και καθώς καταλαβαίνετε θα πρέπει να είσαστε και εκλαϊκευτικός, φαντάζομαι μανούλες που ανησυχούν σήμερα. Σήμερα κυρώθηκε από τη Βουλή ο κώδικας της στρατιωτικής δικαιοσύνης, του οργανισμού των στρατιωτικών δικαστών. Μάλιστα. Δηλαδή επιτέλους έχουμε την προσαρμογή στο Σύνταγμα, το Σύνταγμα του 1975, τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Γιατί μέχρι σήμερα, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, η στρατιωτική δικαιοσύνη λειτουργούσε εξωσυνταγματικά. Βαριά, πολύ βαριά. Όσο και αν αυτό φαίνεται και ηχεί και ακούγεται περίεργο. Απόδειξη αυτής της εξωσυνταγματικής, για να μην πούμε αντισυνταγματικής λειτουργίας της, είναι αρκετές αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, του Αριουπάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, που θεώρησαν ποινές που έχουν επιβληθεί από τα στρατοδικεία ανυπόστατες. Μάλιστα. Άρα η σημερινή μέρα της κύρωσης του σχεδίου νόμου του κώδικα των λειτουργών της στρατιωτικής δικαιοσύνης είναι μια μέρα σημαντική για μια βαθιά μεταρρύθμιση στον χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Αλλά αν ακόμα πούμε ότι πρόσφατα έχει ψηφιστεί και ο στρατιωτικός ποινικός κώδικας, ο οποίος ίσχυε από το 1941, μάλιστα, απειρχιωμένος, παροχημένος, ξεπερασμένος, και επιπλέον και ο νέος κανονισμός των στρατιωτικών φυλακών, μπορούμε να πούμε ότι στον τελευταίο χρόνο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταφέραμε ένα πολύ σημαντικό έργο, μια βαθιά μεταρρύθμιση στον χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης, κάτι που περίμενε ο χώρος 2 δεκαετίες και πλέον. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, είναι απίστευτο αυτό που θα σας πω. Αμέσως, Χρήστο, μου θα σας δώσω το λόγο. Αλλά αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, είμαι υποχρεωμένη να βγάλω αμέσως τη Μαρία Σπυράκη, διότι κινδυνεύει να φάει ξύλο. Μαρία. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Προσπαθούμε. Βρισκόμαστε στην πλατεία του Λευκού. Με γυναίκες όχι να παρηγορήσουν για την νίκη της Ρεάλ, αλλά για να φωνάξουν πως η δική ομάδα είναι καλύτερη από την ομάδα του Ολυμπιακού. Α, δόξα τω Θεώ, τουλάχιστον να περιπέσουμε στη σύγκριση από το να πανηγυρίζουμε για την νίκη των Ισπανών. Πιστεύω ότι τα στοιχειότυπα μιλούν μόνα τους. Θέλω να σας πω ότι μιλάμε για τρεις πιθανές τα οποία έχουν παραλληλήσει και κυριολεκτικά την κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεχόμαστε εδώ τεράστια πίεση. Έχω την εντύπωση ότι υφίστασε μεγαλύτερη πίεση από όσοι τράβηξε 10 μέρες παρακολουθώντας τις κινητοποιήσεις των αγροτών, Μαρία. Είσαι βέβαιη γι' αυτό. Προτείνω για λόγους δικής σου ασφάλειας και τουλάχιστον του λαριγκιού σου, γιατί για να ακουστείς πρέπει να ξεπεράσεις όλες τις καραμούζες, να σε ευχαριστήσουμε και να πούμε στους Θεσσαλονικείς. Μόνο θέλω να πω σε σένα και στους συνομιλητές σας ότι αυτά τα παιδιά ξεχύθηκαν στον δρόμο εξαιτίας μιας ήττας.
εξαιτίας μιας ήττας. Μα τα συνθήματα που ακούμε δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την ήττα της ομάδας τους, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να λογοκρίνω το πλήθος στον αέρα, και ούτε θα το επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου, αλλά είναι και απίστευτα αυτά που ακούγονται. Είναι όντως απίστευτα. Με αφορμή την ήττα του Ολυμπιακού και προφανώς την αδυναμία του ΠΑΟΚ να συμμετάσχει σε μια τέτοια διοργάνωση, οι χιλιάδες νεαροί ξεχύθηκαν στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως πρόκειται για μια αναμέτρηση ανάμεσα σε μια ισπανική ομάδα και σε μια ομάδα των Αθηνών. Μαρία, δεν προσέδωσαν καμία εθνική διάσταση το απόψινο γεγονός. Μαρία, προτείνω να σταματήσουμε εδώ. Από εκεί και ύστερα, ό,τι και να πεις. Καλά θα κάνουμε να κόψουμε το κύκλωμα, γιατί έχω την εντύπωση ότι η Μαρία δεν είναι σε θέση να πει το παραμικρό, ούτε καν τη γνώμη της κάτω από τέτοιες συνθήκες. Να ξαναγυρίσουμε. Δεν θα το πίστευε κανείς, αλλά είναι αλήθεια. Αυτά τα παιδιά θα κληθούν να υπηρετήσουν τις δίδες. Πιτσιρίκια είναι. 17 και 18 χρονών. Θα βρεθούν αντιμέτωπα ίσως και με καταστάσεις που είναι απολύτως πειθαρχημένες, όπως είναι ο στρατός. Μπορεί να μας φαίνεται παράλογο εμάς των γυναικών ως διαδικασία ο στρατός, αλλά από την άλλη πλευρά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι η πλειοψηφία. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι η πλειοψηφία. Και αυτό είναι το σημαντικό. Όχι, δεν είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι ότι δυστυχώς είναι μεγάλος ο αριθμός των νέων παιδιών, οι οποίοι οδηγήθηκαν εκεί, βέβαια με μια διευκρίνηση, ότι δεν το είδαν εθνικά, αλλά το είδαν καθαρά αθλητικά. Μεταξύ μας τώρα, τι περιμένατε να πει η Μαρία Ισπυράκη ανάμεσα σε τέτοιο πλήθος? Δηλαδή θα το έλεγε αυτό ακόμα και αν ήταν ανάποδα τα πράγματα. Τα συνθήματα τα ακούγατε. Η γυναίκα κινδύνεψε πραγματικά να γίνει κομμάτι στο ξύλο. Ακούστε, όταν παίζει μία ομάδα με μία ξένη ομάδα και επειδή χάνει σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας, βγαίνει μία ελληνική ομάδα να πανηγυρίσει την ήττα με αυτόν τον τρόπο, δεν νομιμοποιείται. Συγγνώμη, δηλαδή, όπως και να το δει κανένας. Δεν με έχει πιάνει κανένας είδους εθνικό φροσύνη, αλλά είναι κόντρα στο αθλητικό πνεύμα. Δεν έχω δει κανένα να πανηγυρίζει την ήττα. Δεν έχει σχέση με την Ευγένεια Άμυλα που δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, είναι αθλητικό αυτό? Φαίνεται βρισκόμαστε πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένη. Ναι, μάλλον. Μπασκετομάνα η Θεσσαλονίκη, και ήταν πολύ, πολύ τιμητικό για τη Θεσσαλονίκη δύο προπονητές να είναι των ελληνικών ομάδων Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τραγικοποιούμε λίγο τα πράγματα. Μια όχι, έχω διάθεση να δω με χιούμορ. Αλλά τη χαρά σε κάποιους άλλους. Ανθρώπινο είναι. Ανθρώπινο είναι. Και ας μην κλείνουμε τα μάτια μας την πραγματικότητα. Και ελληνικό πολλές φορές. Και όχι μόνο ελληνικό, όχι, αυτό δεν είναι ελληνικό. Από όσο διαβάζουμε στα αθλητικά ρεπορτάζ, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Αγγλία και αλλού. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ίσως έχει δίκιο, κύριε Σιμάνσκι. Και να σα πω κάτι άλλο. Υπουργός. Λέτε, σα ακούω να λέτε, πολύ. Εθνική επιτυχία, η δεύτερη και τρίτη θέση. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν παίρνουμε καμία θέση είναι η εθνική καταστροφή. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι παιχνίδια, είναι αθλητισμό. Κάποιοι χαίρονται, κάποιοι λυπούνται. Είναι εθνική επιτυχία. Τέλος. Εκεί τώρα, μιλάμε για εθνικές επιτυχίες με Αμερικάνους μέσα, από τους πέντε ή τέσσερις είναι οι Ιουγκοσλάβοι Αμερικάνοι. Μην το κάνουμε και εθνική, είμαστε και εθνικά υπερήφανοι. Πάντως ήταν και οι δύο Έλληνες. Και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλες μέσα, δηλαδή, να παίξουν και Έλληνες. Πάντως να οι προπονητές ήταν Έλληνες. Συμφωνώ, Έλληνες. Πάλι καλά. Και μάλιστα Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που λένε ελληνικών συμφερόντων ομάδες. Λοιπόν, ας ηρεμήσουμε λίγο και ας γυρίσουμε στα πραγματικά ελληνικά. Είναι κολοσσιαίες αλλαγές αυτές. Αν τις δει κανένας από τη Σκοπιά, την συνταγματική έτσι όπως την τοποθετήσατε. Αλλά εδώ Χρήστος. Θα ήθελα μία μικρή μόνο διευκρίνηση. Ναι, ναι. Ο κύριος Πεντινέτης είπε προηγουμένως για κάποιες αποφάσεις. Αν το κατάλαβα καλά. Των ανωτάτων δικαστηρίων τη χώρα. Του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Οι οποίες ανατρέπονται, δεν είναι. Αν θέλετε να γίνω σαφής και πιο περιγραφικός, μια απόφαση ενός στρατοδικείου πρόσφατη, έτσι, που προσβλήθηκε για να ακυρωθεί στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, ακυρώθηκε. Έτσι μπορούσαμε να. Αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλες οι επιβαλλόμενες ποινές είναι ίσως ανυπόστατες. Είναι ακυρώσιμες. Άρα. Πρακτικά τι σημαίνει? Δεν έχουμε δικαιοσύνη. Δεν λειτουργεί ο θεσμός της δικαιοσύνης. Ακριβώς αυτό σημαίνει. Όταν δεν δούμε, απλώς, δεν να σας διαβάσω ένα σημείο μιας από τις αποφάσεις αυτές τις οποίες αναφέρομαι. Τα στρατιωτικά αυτά δικαστήρια κατά τις διατάξεις που τα διέπουν δεν λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρως εναρμονιζόμενο με τους ορισμούς του περιδικαστικής εξουσίας κεφαλαίου του συντάγματος. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό όμως δεν είναι αυτό. Όχι. Αυτό είναι μία αίσθηση την οποία έχουμε. Όχι. Αρχίζουμε και αποκτούμε μία αίσθηση. Προσέξτε, δεν είναι αρκετά ειδικό το θέμα και εγώ πιστεύω ότι είναι γενικότατο σε ό,τι αφορά ιδεολογία, στρατηγική, τοποθέτηση, αντιμετώπιση
τη ζωή μας. Πώς να το κάνουμε, να δηλαδή. Περιγράψουμε λίγο πώς λειτουργούσαν. Να περιγράψουμε λίγο πώς λειτουργούσαν και αμέσως μετά να περάσουμε στο σχολιασμό τι είναι οι καινοτομίες και αν είναι οι καινοτομίες. Πώς λειτουργούσαν. Καταρχήν, η άσκηση της ποινικής δίωξης ήταν ανατεθειμένη στην εκτελεστική εξουσία, στη διοίκηση. Ένα το σημείο. Δεύτερο. Στη στρατιωτική διοίκηση. Στη στρατιωτική διοίκηση. Για να γίνεται καθαρό. Δεύτερο το σημείο. Η σύνθεση δεν ήταν στην πλειοψηφία από δικαστές. Τρίτον. Οι αποφάσεις δεν αιτιολογούνται. Σας διακόπτω, πάμε στο πόλεμο. Όσο και σας φαίνεται αστείο, έχουμε ντου στον Πειραιά. Χίλια συγγνώμη. Γιάννα, κυρίες και κύριοι, αυτά που γίνονται στον Πειραιά είναι πρωτοφανή επεισόδια στον Πειραιά, μπορούμε να πούμε. Γίνονται ειδικές επεμβάσεις στο μάτς Γρηγορίου Λαμπράκη. Πέφτει κυριολεκτικά πάρα πολύ ξύλο. Τα μάτς ξεκινήσαν από την οδό Βασιλείος Γεωργίου προς τη Λαμπράκη, καθώς οι νεαροί είχαν συγκεντρωθεί. Τα μάτς ξεκινήσανε κάνοντας μία επέμβαση και μία δημιουργία έξω από μία κλούβα και άλλη μία μέσα στην κλούβα. Η κλούβα κατέβηκε πάρα πολύ γρήγορα την Γρηγορίου Λαμπράκη, κυνήγησε τους συγκεντρωμένους και ξαφνικά σταμάτησε και δικαίωμα μέσα μία δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει, αν δεν κάνω, από όσο μπορούμε να δούμε από εδώ, σε δύο ή τρεις συλλήψεις. Οι νεαροί έχουν την ευχαίρεια να εξαφανίζονται συνεχώς μέσα στα στενά του Πειραιά. Δεν μπορούν να τους εγκλωβίσουν, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται συνεχώς μετά από κάθε επέμβαση της αστυνομίας. Βλέπετε αυτή τη στιγμή τα ΜΑΤ, που έχουν συλλάβει κάποιους νεαρούς. Να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε και ένα τραυματισμό. Μία νεαρή κοπέλα τραυματίστηκε σε επεισόδια που γίνανε μεταξύ των νεαρών. Κάποιοι νεαροί μεταξύ τους και τραυματίστηκε μια κοπέλα που μεταφέρθηκε με ένα αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή η Γρηγορίου Λαμπράκη είχε αδειάσει από τους νεαρούς. Κατεβαίνουν και δύο πυροσβεστικά οχήματα. Δεν ξέρουμε πόσες συλλήψεις πρέπει να έχουν γίνει, δύο ή τρεις συλλήψεις. Κυριολεκτικά έχει μετατραπεί σε μέτωπο η Γρηγορίου Λαμπράκη και την οδός του Πειραιά, η οποία οδηγεί προς τη Μαρίνα Αζέας. Μπορείτε να δείτε και μόνοι σας, νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ενώ τα πυροσβεστικά οχήματα, από ό,τι μπορώ να δω, είναι έτοιμα να ρίξουν και νερό στους διαδηλωτές. Οι δύο δημιουργίες τώρα έχουν κατέβει στο τέρμα της Γρηγορίου Λαμπράκη. Οι διαδηλωτές έχουν εξαφανιστεί. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανασυγκεντρωθούν. Γιατί έχουν την ευκαιρία, όπως είπαμε και πριν, να γυρνάνε μετά από τα στενά του Πειραιά στην αντίθετη μεριά και να βρίσκονται στην αρχή της οδού, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτός ο κλεφτοπόλεμος στη συνέχεια. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε και αργότερα να συνδεθούμε μαζί για οτιδήποτε νεότερο. Δεν είδαμε κάποιους τραυματισμούς, δεν νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί. Μιχάλη, το απέφχομαι. Ειλικρινώς το απέφχομαι. Τα προτιμούμε.